Ήταν στο. Ναι, το 14. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, το ξεβλάχεψε. Πες Μαλένα, πες. Είναι λίγο προκλητικό. Ναι, αγαπητοί. Συγγνώμη λίγο, Άρη μου. Εγώ ακούω τον Πέτρο Κωστόπουλο και καταλαβαίνω ότι είναι, ρε παιδί μου, και ο Πέτρος με αυτή τη δήλωση μέσα σε αυτούς που νομίζουν και παίρνουν πολύ σοβαρά τον εαυτό τους και νομίζουν ότι έχουν κάνει. Δεν λέω ότι δεν ήταν οκ, αλλά δηλαδή από όσα μια χωρία έφτιαξε ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, αλλά οκ, δεν κάνουμε και πυρηνική φυσική, ούτε επεμβάσει ανοιχτή καρδιά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ήρθε ο Κωστόπουλος με τα περιοδικά και την πλάκα. Όταν λες όμως ότι ξεβλάχεψα όλη την Ελλάδα, σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρετε για να στήξει ο Έλληνας, γιατί είναι πολύ περήφανος για την καταγωγή του, ήταν από το Βόλο, ποτέ δεν έχει κρύψει ότι από μια πολύ Όταν λες ότι εγώ με τα περιοδικά μου ξεβλάχεψα το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ είναι σημαντικό. Είναι αυτός και κάποιοι άλλοι. Δεν έκανε. Δεν το εννοεί αυτό το σημαντικό, παιδιά. Δεν έκανε. Έβγαλε περιοδικά. Δεν εννοώ ξεβλάχεψε. Ήταν ο πρώτος που έβγαλε και μας και το σημαντικό είναι. Βγήκαμε από το καλούπι του ξύλινου λόγου ως τότε που υπήρχε στα περιοδικά. Μας έμαθε έναν άλλο τρόπο ζωής. Ήταν πιο Αμερικάνικα. Εγώ τώρα εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου και θα διαφωνήσω πάρα πολύ σοβαρά. Ως ένας άνθρωπος, όχι με τη Σοφία. Δεν είπα όμως εγώ την άποψή μου, σε τι να διαφωνήσω. Σε αυτό που λες, ότι ήταν ο πρώτος. Δεν ήταν ο πρώτος. Είπα ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος μας έμαθε μια πιο ελεύθερη γραφή. Μας μίλησε σε άλλο τρόπο ζωής και είναι αυτός ο οποίος έβγαλε ωραίες γυναίκες και ωραίους στα περιοδικά με τα πολύ ωραία έξοπλα. Okay. Έχει μείνει στην ιστορία των περιοδικών, έτσι δεν είναι, βρε Κλεοπάτρα. Έχει μείνει στην ιστορία και κανείς δεν μπορεί να του το πάρει αυτό πίσω. Εκεί πέρα όμως, μην τα βάζουμε όλοι, γιατί είμαι ένας άνθρωπος και νομίζω πολύ από εσάς ότι λατρεύω τα περιοδικά. Και πριν την Ιμάκο υπήρχαν πολύ καλά περιοδικά. Υπήρχε η γυναίκα του Τερζόπουλου. Υπήρχε το Πάνθεον. Μισό λεπτάκι, lifestyle ήταν. Με σημαντικές υπογραφές. Όλγα Μπακομάρου, Όλγα Μπατή. Ο Κωστόπουλος με τον Τερζόπουλο έκανε για μένα το νούμερο ένα περιοδικό. Αυτό που, που έγραψε η ιστορία, το που κλικ. Ήταν το κλικ. Μα από το κλικ ξεκίνησα να διαβάζω. Για το κλικ μπορώ να ακούσω πολλά. Κλεοπάτρα, από εκεί και δεν πέρα, ήταν να σου πω κάτι. Που είπες. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Άκουσε να δει. Όταν έχει μεγάλη συνεντεύξη από ηθοποιούς κτλ. Απλώς τι δεν είχαν. Δεν είχαν αυτό που διαβάζω εδώ. Πλαστική κόλλου. Άντρα συντάκτης το κάνει και μετά γράφει. Ναι, αυτό είναι το λέω. Στη γυναίκα δεν το είχε αυτό. Το είχε το Νίτρο. Αυτά ήταν τα θέματα. Το Νίτρο ήταν ένα από τα περιοδικά του Κωστόπουλου. Το Downtown ήταν επίσης ένα περιοδικό που έγραψε. Ναι, παιδιά, δεν μας έμαθε μόνο για να κάνουμε πλαστική στα οπίστια και στο στήθος ο Πέτρος. Τώρα δεν θα κάτσουμε να πούμε αν αυτά τα περιοδικά ήταν καλά ή όχι. Όχι, ήταν καλά περιοδικά. Αλλά δεν ήταν περιοδικά που αμάν άλλαξαν. Υπήρχαν πάντα περιοδικά. Αφήστε το κειμένο ολοκληρώσω. Έλεγα πριν λοιπόν ότι το ξεβλάχεψε. Είναι προκλητικό. Δεν είναι προκλητικό. Είναι από μόνη της η λέξη προκλητική, αλλά ο Κωστόπουλος έτσι μιλάει. Α, οκ. Okay. Οπότε μπορεί να λέει ότι είναι. Όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι εάν παρακολουθείς τις συνεντεύξεις. Έτσι μιλάει, ναι. Είναι προκλητικός γενικά. Πάντα ενώ στις λέξεις που επιλέγει για να πει κάτι, ναι, δεν τον νοιάζει αν αυτή η λέξη. Μπορείς δηλαδή να πεις το ξεβλάχεψε που φαντάζομαι εννοεί τι, ότι έφερα το ευρωπαϊκό, το αμερικάνικο, όχι ευρωπαϊκό. Και το ευρωπαϊκό. Ναι, και το ευρωπαϊκό πάντων, και το αμερικάνικο. Αυτό που γινόταν διαφωνώ στο μαζί σου ότι το ξεβλάχεψε είναι προκλητικό. Δεν είναι προκλητικό. Γιατί ρε άρη δεν είναι. Πρώτα απ' όλα είναι υποτιμητικό. Για ποιον είναι υποτιμητικό. Γιατί μεταφορικά χρησιμοποιείται αυτό το ρήμα. Είμαστε όλοι είτε βλάχοι. Είναι υποτιμητικό από μόνο του. Συγγνώμη, είμαστε όλοι είτε βλάχοι, είτε νησιώτες, είτε πόντι. Δεν το πήγε στην καταγωγή ο Πέτρο. Δεν είναι υποτιμητικό, παιδιά, το ξεβλάχεψε. Συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Άρη. Στην μεταφορική του χρήση είναι προκλητικό. Εσύ που δεν ξέρεις και είσαι άξεστος, ναι, εγώ εσένα σου έμαθα τρόπους. Θεή, μπορώ να σου πω κάτι. Δεν αναφέρεται στο νησιό της, στον στα πόδιο. Μέσα στα tweets το καταλαβαίνω. Δηλαδή το καταλαβαίνω. Λοιπόν, στη συμπεριφορά στη συμπεριφορά εννοεί. Στην κουλτούρα και την αισθητική. Ναι, αυτό. Μέσα στα tweet τα ωραία, γιατί τα tweets έχουν πάντα και μια ωραία αλήθεια μέσα και στα τρολαρίσματα. Διαβάσαμε πριν ένα που διάβασε η Κλεοπάτρα που έλεγε όταν εσύ έτρωγες ελληνική σαλάτα με κρεμμύδι, ναι, σου φέρα τη ρόκα παραμεζάνα. Okay. Σήμερα η ρόκα παραμεζάνα θεωρείται κάτι πολύ ξεπερασμένο και γυρνάμε στην ελληνική σαλάτα. Πανάκριβη ρόκα τότε. Άκου όμως να δεις τώρα τι γίνεται. Όταν λοιπόν εμείς ήμασταν κλεισμένοι σε ένα καβούκι, δεν θέλω εγώ να κοιτάξω τη διάσταση του πούρου, του μπουζουτού, ναι, 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 και τη πόρσεκα γενικά. Θα πρέπει όμως, λοιπόν, γιατί εκείνη την εποχή ήταν. Ναι, αλλά δεν μου μάθε όμως ο Πέτρος ο Κωστόπουλος εμένα επειδή διάβαζα κλικ ότι εγώ θα καταντήσω, γιατί για μένα είναι κατάτια. Ναι. Γιατί θέλω να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Ότι θα κλείνω πρώτο τραπέζι πίσω στα μπουζούκα με την μπουράκλα και να βγαίνω. Δηλαδή, εντάξει. Ο Κωστόπουλος αυτό δεν μου το έμαθε αυτό. Όχι, εμένα ο Κωστόπουλος μου έμαθε, ωραία, μου έμαθε ωραία, να, να ανοίξω λίγο τα σύνορα της Ελλάδας και να δω λίγο και προς τα έξω. Άρη, παιδιά, ποιο τρόπο θα διάσω από μπουζούκι. Για μπορώ να μιλήσω μισό λεπτό. Συγγνώμη λίγο, ρε Θέμη. Δηλαδή, βγήκαμε προς τα έξω και ανοίξαμε τα μάτια μας επειδή διαβάζαμε το κλικ και το Νίτρο. Και γι' αυτό. Όχι επειδή διαβάζαμε, ας πούμε, οι εφημερίδες ή οτιδήποτε. Δεν σου έμαθε δηλαδή να και γιατί το lifestyle σε ξεβλαχεύει.
Άρη μου δεν σου έμαθε να πηγαίνει στην Μύκονος όλα τα πανάκρινα και τα δόρια με αυτό το πολύ. Δεν ήταν ποτέ η Μύκονος όμως αυτό που είναι σήμερα. Συγγνώμη, συγγνώμη, τι λες τώρα. Για αυτό που είναι σήμερα η Μύκονος, δεν ευθύνεται ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ξεχνάτε την εποχή μέσα στην οποία αναπτύχθηκαν όλα αυτά. Ήταν μια εποχή πλαστή σευμάρια. Ναι, ήτανε. Όλα τα παιδιά του Πράσινου Ήλιου κατάφεραν και έκαναν πράγματα. Και τι μάθαμε δηλαδή, όταν λες άνοιξαν τα σύνορα. Συγγνώμη, μάθαμε, αλλά το κλικ δεν ήταν η μάθαμε την πλαστή Σευμάρια. Η Μύκονος έγινε το κέντρο του κόσμου. Καλά, δεν φταίει ο Κωστόπουλος για όλα αυτά τώρα, μην τρελαθείτε. Όχι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Όχι, αυτά, τώρα, αυτά η αισθητική εκείνη δηλαδή, τη εποχή. Συγγνώμη, έχουν δύο περιοδικά μία δύναμη για όλα τα κακά που γίνανε στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή. Να καταλάβω ότι χρησιμοποίησε αυτή η λέξη είναι προκλητικό από μόνο του. Δεν είναι παιδιά, η λέξη από μόνη της, okay, μπορεί από να χτυπάει άσχημα. Σημαίνει ότι παίρνω κάτι άσχημο. Μπράβο, και το κάνω κάτι το καλό. Θέμα δεν είναι αυτό. Άσχημο, λοιπόν. Και καλά έκανα αλλά άνθρωπος. Από την άλλη, δηλαδή τώρα εντάξει, δεν φταίνει για όλα παιδιά, τα κακά της Ελλάδας. Μισό λεπτάκι, επειδή δεν έχω δυνατή φωνή, να σας πω κάτι. Το άσχημο ποιο ήταν. Ζούσαμε μία Ελλάδα, ο καθένας έχει μία παιδί από το σπίτι του, το διαβάζω, ταξιδεύω, ανοίγω τους ορίζοντές μου, είναι άλλο. Κι άλλο, αυτό που μου πουλάς εσύ, που δεν το κατηγορώ, τα διάβαζα, τα έχω συλλεκτικά αυτά τα περιοδικά. Αυτό που κλείσει αυτά τα περιοδικά και έχουν αλλάξει. Λέω, αυτή την άποψη, ναι. Να την έλεγες τότε, όχι τώρα, θέλεις που έχει αλλάξει η εποχή εκείνη και έχεις και το δικαίωμα και, έχεις και το, είσαι δηλαδή από μια πιο ευνοϊκή θέση να κρίνεις κάτι το οποίο έχει τελειώσει, λοιπόν, γιατί έχει τελειώσει μαζί με επειδή μια με ενδιαφέρει εποχή πάρα πολύ. Και μαζί, να βάλω λίγο μια τελεία. Και μαζί με αυτό έχουν τελειώσει και κάποια λάθη. Και η βολή μας. Όλες οι οικογένειες συνειδητοποίησαν κάποια λάθη που κάναμε. Θέλω να σου πω λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να με... Να δεν είναι το ασφαλούς. Ήταν λάθος που παίρναμε δάνεια αυτή και το εγώ δεν αποποιούμε το λαθόν μας. Εγώ σου είπα τα περιοδικά αυτά τα έχω, αλλά... Άμα τα είχες τότε δεν όχι. Παράλληλα, είχα και το 01, είχα και το Symbol. Επίσης πολύ ωραία περιοδικά. Θέλω να σας πω ότι... Περιοδικά, μια χαρά ήταν και μια χαρά τα έβγαλα. Και μια χαρά και καλά υπήρχαν. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος θεωρεί ότι ήρθε ως Μεσσίας για να ξεβλαχέψει την Ελλάδα. Δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα, ρε παιδιά. Ούτε η λέξη, ούτε τα περιοδικά. Τα περιοδικά μια χαρά κάνουν και υπάρχουν. Και ωραία ήταν και το κλικ, ωραία ήταν και το Νίτρο, μια χαρά. Είναι δυνατόν όμως να πιστεύεις ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τουλάχιστον. Συγγνώμη που θα το πω, μάθαμε τουλάχιστον να διαβάζουμε λίγο περιοδικά, να ανοίγουμε και να παίρνουμε και μία εφημερίδα. Τώρα βλέπουμε ζούγκλα, μαγειρική και φλερτ στον αέρα. Αν φταίει λοιπόν ο Πέτρος, όπου κατέστρεψε την Ελλάδα με τα περιοδικά Άρη του, θέλω να ολοκληρώσω. Είπε εγώ ότι κατέστρεψε θέλω ο Πέτρος να την ολοκληρώσω. Όχι, γιατί λες πράγματα τώρα. Θέλω να ολοκληρώσω. Εμείς μάθαμε τουλάχιστον να διαβάζουμε και λίγο περιοδικά. Τώρα δεν πειράζει να βλέπουν τα νέα παιδιά, να βλέπουν ζούγκλες και φλερτ στον αέρα. Την κατάρτια λοιπόν τη σημερινή. Και τότε έβλεπες Big Brother. Και τότε έβλεπες Big Brother και ολόκληρο μια πρωτοχρονιά δεν βγήκαν οι Έλληνες από το σπίτι για να δουν αν θα κερδίσει ο Τσάκας ή ο πρόδρομος. Άρα δεν ευθύνεται ο Πέτρος Κωστόπουλος. Δεν ευθύνεται, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Θα σκάσω τώρα, άμα δεν πω κάτι που θέλω. Ο κόσμος επιλέγει να αγοράσει ένα περιοδικό. Ο κόσμος επιλέγει ό,τι θέλει. Επειδή και εγώ όταν μιλάς δεν μιλάω. Ναι. Ο κόσμος δηλαδή που επιλέγει να αγοράσει ένα περιοδικό ή επιλέγει να δει το Big Brother ή επιλέγει να δει το Survivor ή επιλέγει να δει. Το παιχνίδι αυτό το ερωτικό πάει να πει ότι δεν έχει κρίση. Επιλέγει ό,τι θέλει να επιλέξει. Πάει να πει δεν ότι είναι ωραίο οι άνθρωποι. Το ότι υπάρχουν Φέι αυτά, μου. Σε επέλεγε κάτι άλλο. Δηλαδή, γιατί τι είναι ο κόσμος και το λέτε τόσο υποτιμητικά. Καθόλου υποτιμητικά δεν το λέω. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, επειδή υπήρχαν αυτά τα περιοδικά, τα ήθελε ο κόσμος. Να σας πω κάτι. Ξέρεις πόσοι νέοι έχουν διαθέσει ένα ευρώ για να πάρουν ποτέ μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό στη ζωή τους. Τώρα πλέον έχουν τα smartphone, Άρη. Ενημερώνουν τα διαδίκτυα. Έχει αλλάξει η εποχή, βρε Άρη. Τι να κάνουμε. Ελπάμε, ρε παιδιά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μας κατέστρεψε ο Κωστόπουλος στην Ελλάδα. Μην βάλεις λόγια στο στόμα μας, δεν είπαμε κάτι. Αλλά δεν μπορώ, το έχω εδώ τόση ώρα, γιατί το έχω πάρει το συγκεκριμένο το περιοδικό. Είχε βγει μια στάρελα και την είχε εξώφυλλο στο Νίτρο και είπε ξύσε το ξυστό στο τέτοιο της. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Είπα εγώ. Πήγα και το αγόρασα βέβαια το περιοδικό αυτό. Αλλά μην κάθεσαι να μιλήσει τώρα για τη ζούγκλα τη σημερινή και τα survival και αυτά. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει. Ότι γίναμε Ευρωπαίοι. Γιατί θα τρελαθώ τώρα ξαφνικά με το Βατσίκη. Και τώρα υπάρχουν οι Καρντάσια, ρε παιδιά. Σιγά ρε Θέμη, να σου πω κάτι. Περίμενε μέσα στα περιοδικά του. Θυμίζω πράγματα. Και επειδή δηλαδή έξισε το ξυστό σε κάνει λιγότερο ενδιαφέρον. Όχι, αυτό μας έκανε Ευρωπαίους όλοι. Ήταν η μόδα της εποχής, ήταν μια τάση, μια αισθητική, οι οποίες έρχονται και παρέρχονται. Δεν σημαίνει
πει όμως κάτι. Μέσα στα περιοδικά του Πέτρου δεν υπήρχε μόνο το ξυστό και δέστο, υπήρχε και η Μελίνα Μερκούρη. Εγώ στεναχωριέμαι πολύ. Μην τα βάζουμε τώρα σε ένα καζάνι όλα. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί τότε είχαν δοθεί και πάρα πολλά χρήματα από τον Πέτρο Κωστόπουλο. Όλοι ήθελαν να δουλέψουν στα περιοδικά του. Πρέπει να ολοκληρώσω. Και θλίβομαι πάρα πολύ, γιατί όλοι εδώ ήμασταν αμάρτητοι και ξαφνικά ένα Κωστόπουλο κατέστρεψε τα πράγματα. Κάτσε λίγο, γιατί έχει κρατήσει λίγο κάπως αυτό. Δεν είπε κανείς ότι κατέστρεψε ο Κωστόπουλος στην Ελλάδα. Κρίνουμε αυτό που είπε και σχολιάζουμε το ότι θεωρεί ότι ο ίδιος έκανε κάτι τόσο σημαντικό. Δεν είπαμε κανείς ότι έκανε. Κόστα, ένα παράθυρο μας άνοιξε. Δεν το θεωρείτε. Αυτό είχαν ανοίξει και άλλοι πριν. Αυτό λέμε. Δεν ήταν ο μόνος. Ρε Κλεοπάτρα, δεν ήταν τα ίδια περιοδικά. Δεν ήταν τα ίδια, αλλά κυκλοφορούσαν παράλληλα. Το 01 το σύμβολο υπήρχαν. Να πάμε να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε. Θα κάνω εγώ την πάσα. Ο Ντάνος, γνωστός σε όλους, Γιώργος Αγγελόπουλος, θα την κάνω όλα Σοφία του Ντούρη. Μίλησε στο TV Μακεδονία. Δείτε τι ωραία συνέντευξη έδωσε. Έλα, δεν με κοροϊδεύει. Εάν υπήρχε τότε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, θα ήταν και εξώφυλλος των Ήτρων. Εννοείται. Γιατί να μην ήταν. Σύσαι να δεις. Όχι, τότε με το δυναμίτι που είχε βγάλει το ρουβά που τον είχε το δυναμίτι εδώ. Μπράβο, ναι, ήταν το έχω. Αυτά τα εξώφυλλα. Το έχω, το έχω. Δεν ήταν μόνο αυτά. Ήταν και όλες αυτές που θεωρούνται μεγάλες στάρ τότε. Τώρα μην μιλήσω, από το πρωί λέω δεν θα μιλήσω. Ενώ τα σημερινά εξώφυλλα. Για πες τα. Βία όμως, μίλα! Ο Κωστόπουλος μας κατέστρεψε σήμερα, δεν πάει πουθενά. Πες, τι, πες. Μα σήμερα είμαστε Ευρωπαίοι, δεν έχει σημασία. Τι, ποιο εξώφυλλο θέλεις. Το σημερινό, έχω ένα εδώ. Α, αυτό το εξώ. Αυτό, που τα μαθαίνουμε πάντα από άλλους, κατάλαβες. Θεούλα. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν αυτά. Και πάντα υπάρχουν και περιοδικά, δεν λέω για τον Κωστόπουλο, τα οποία δεν είναι συνεπή απέναντι στον αναγνώστη. Τι ακριβώς έχει, η Σφαίη. Αυτό το εξώφυλλο πότε θα πέσω στην τρύπα σου. Πρέπει να μάθουμε, Φαίη. Η γιαγιά μου έχει πει γκρίνια φέρνει γκρίνια. Πάντα να είσαι χαμογελαστή και αισιόδοξη. Είναι αυτή που έψελνε, ναι. Όχι. Η θεία ήταν αυτή. Η θεία ήταν αυτή. Η θεία η Σοφία. Μαθαίνω το σώρι σιγά σιγά. Εγώ πάντως αυτό το εξώφυλλο εδώ το κρατήσω για πάντα. Θα το δούμε κι εμείς να ξέρουμε. Να το δείξω. Να δούμε τον Ντάνο στο TV Μακεδονία. Να το δείξω. Όχι. Τι. Ούτω. Τρώμαξα. 3-2, ένα μπου. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Και πολύ εντυπωσιακό εξώφυλλο για την εποχή. Έκανε και τρελές πωλήσεις, φαντάζομαι. Μαγιά του Ρωβά που το έκανε. Και όλοι θυχτήκατε εδώ, όλοι θυχτήκατε με αυτό. Όχι. Καθόλου δεν θυχτήκαμε. Αλλά με αυτό το εξώφυλλο από την Ανατολή γίναμε Ευρωπαίοι. Από Ανατολίτες γίναμε Ευρωπαίοι. Έλα, μην κολλήσεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι η ζούγκλα. Η ζούγκλα σε μάρανε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έτσι, γιατί βλέπει τώρα αυτό και λες είναι ωραίο. Αλλά αν θα δει τη Ραμόνα θα πει. Έλα, πατήστε το πράγμα. Εδώ έχω τώρα το εξώφυλλο εγώ. Ποιο Ρωβά. Πατήστε το play να δούμε τον Ντάνο στο TV Μακεδονία τώρα, Λεάνα μου, τώρα. Βγήκε ένα δημοσίευμα από τον συνάδελφο Νίκο Γεωργιάδη ότι η σχέση σου με την Ντορέτα έχει πλέον μπει σε πάγο και ότι έχετε... Σε πάγο? Έχετε επαφές. Ήτανε σαν βέβαια. Αλλά... Εντάξει τώρα, ο Νίκος, αν είπε κάτι τέτοιο... και πούμε ότι ισχύει αυτό που ότι το είπε... η σχέση μου με την Ντορέτα είναι μια φανταστική σχέση. Μια φανταστική σχέση η οποία τώρα μπήκε στον πάγο, αύριο θα τη βγάλουν από τον πάγο, μεθαύριο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι να αφήσουν τη γυναίκα ήσυχη, γιατί έχουμε πει ότι είμαστε φίλοι και επειδή είμαστε φίλοι, όταν εσύ έχεις ένα φίλο, τι κάνεις, ενδιαφέρεσαι. Και πραγματικά προσβάλλομαι όταν είτε τη γράφουν σχόλια, είτε λένε τόσα πράγματα για αυτή. Εντάξει, δεν αισθάνομαι καλά ως φίλος της, γιατί γίνεται εξαιτίας μου. Και καλό να σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία εμένα και στη συνεργασία μας και στην όποια σχέση έχουμε μέχρι στιγμής μου έχει φερθεί άψογα. Και εξαιτίας μου την κάνω μια έτσι, μια γιουβέτσι, μια κοκορέτσι. Θα ξαναβγείτε για φαγητό ή μετά από ό,τι έγινε. Όχι, έχετε... Θα ξαναβγούμε για φαγητό. Όποτε βολέψει, ξέρω εγώ, και αποφασίσουμε να βγούμε για φαγητό, θα πάμε και για ποτό. Αν τύχει, δεν υπάρχει μεγάλη. Δυνατότητα από πλευράς μου, τουλάχιστον γενικά, όχι μόνο να δω την Ντορέτα, ακόμα και τους κολλητούς μου που είναι στην Κεσαριανή, ένας φίλος μου ο Άκης, ή συγγενείς μου που έχω στην Αθήνα, τη βαφτιστήρα μου δυσκολεύομαι να δω. Δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα κινήσεων λόγω των μετακινήσεων που έχω. Αλλά ναι, θα ξαναβγω και με την Ντορέτα και με όποιον θέλω θα βγω. Και δεν θα καθίσω να κρυφτώ πίσω από φανταστικές τέλος πάντων σχέσεις που δημιουργούν ή οτιδήποτε σχόλια. Γιατί δεν είναι κάτι κρυφό, όπως και αν θέλω κάποια στιγμή, όπως έχω πει στο παρελθόν, κάτι να δημοσιεύσω, γνωρίζω έναν άνθρωπο και είμαστε μαζί, θα το κάνω και δεν θα καθίσω τώρα να σκεφτώ περισσότερο.
Έτσι. Δεν θα πάρω άδεια από κανέναν. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, αλλά πλάτιασε πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ πλάτιασε, Γιώργο. Κουρασμένος. Πλάτιασε ο Τζάνος. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, θέλετε...